Παρακολουθήσεις στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Ετοιμάζονται για κινητοποίησης οι αγρότες της Βορείου Ελλάδος. Υλοποίηση του προγράμματος Διέξοδος από την Ένωση Κυριών Δράμας. Συνελήφθη για απάτη μέσω διαδικτύου ένας Έλληνας 21 ετών στη Δράμα. Χαμένη στη μετάφραση για το περιεχόμενο του νέου ΕΣΠΑ οι Περιφερειάρχες. Εκδήλωση αφιερωμένη στους τρεις ιεράρχες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετρούσας. Έκοψε την βασιλότητά της, η Δημοτική Παράταξη ενώνει με τη Δράμα. Την καθιερωμένη κουπή της βασιλότητας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυναικών. Θεατρική παράσταση «Τα Άγουρα Χρόνια» από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμου Δράμας. Με επιτυχία διοργανώθηκαν οι αγώνες ανωμάλου δρόμου στη Δράμα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Για ακόμη μια χρονιά, οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκα με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για σχετικά με ζητήματα που αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής και τα δάνεια. Μπλόκα που υπολογίζονται σε 40 έως 50 στείνουν από τη Δευτέρα σε διάφορα σημεία κατά μήκος Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, καθώς επίσης και σε διάφορους κόμβους του επαρχιακού δικτύου της Βόρειας Ελλάδος και οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων. Το μπλόκο των Θεσσαλών Αγροτών που πρωτοστατούσε κινητοποιήσει θα στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στην Εθνική Αθήνας Θεσσαλονίκης έξω από τη Λάρισα ενώ στον Εύρο. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να βγουν τα τρακτέρ στο ύψος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης στην Ορεστιάδα την 3η 4 Φεβρουαρίου. Οι αγρότες της Σημαθίας μπαίνουν δυναμικά στην αρένα των κινητοποιήσεων τη Δευτέρα μεταβαίνοντας με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Κουλούρας. Εξάλλου, ο πρόεδρος των αγροτών Σημαθίας, Τάσος Χαλκίδης, ο οποίος μίλησε σε ραδιοφωνική εκπομπή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κλείσιμο δρόμων, εάν δεν βρεθεί λύση στο θέμα της στήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες διαμαρτύρονται για σειρά μέτρων μεταξύ των οποίων τα φορολογικά ενώπιση. Ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεών τους βρίσκονται ζητήματα που αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής και τα δάνεια. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν και οι αγρότες της Αχαΐας καθώς και οι αγρότες των μελών τοπικών ενώσεων θα προχωρήσουν από τις 10 το πρωί σε συγκέντρωση των αγροτικών οχημάτων τους στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στη διασταύρωση της Κάτω Αχαγιάς, στην Πατρών Τρυπόλεως στο ύψος του Κουλουρμπά και στο Αίγιο στη γέφυρα του Μεγανίτη. Οι αγρότες της Αχαΐας αποφάσισαν να βάλουν τα τρακτέρ τους στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την υπερφορολόγηση που τους επιβάλλεται αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Οι αγρότες ζητούν μεταξύ άλλων την καθιέρωση βιβλίων εξόδων-εξόδων να μην αφορά συναδέλφους με ετήσιο τζίρο έως 40.000 ευρώ, αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ που θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, κούρεμα 30% για το ύψος δανείων έως 200.000 ευρώ των φτωχών αγροκτηνοτρόφων και ψαράδων που αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αφορολόγητο πετρέλαιο, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγιορικά προϊόντα και κατάργηση όλων των άμεσων και έμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η κοινή αγροτική πολιτική. Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα διευκρινιστική εγκύκλιο, η οποία αφορά σε επιμέρους ζητήματα που θα ελαστικοποιηθούν για το μέτρο και την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων από τους αγρότες, πρόκειται να εκδώσει ακόμα και τη Δευτέρα του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προαναγγέλθηκε το Σάββατο από την 25η Αγρότικα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Με την παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών Βάσος Κόλλια, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Διέξοδος που υλοποιεί η Ένωση Κυριών Δράμας. Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, καθώς επίσης και η καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων. Η Ένωση Κυριών Δράμα στα δύο τελευταία χρόνια υλοποιεί διαχρονικά. Η Ένωση Κυριών Δράμα στα δύο τελευταία χρόνια υλοποιεί διαδοχικά χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα και συγκεκριμένα το Γυναίκες Επασχόληση, το οποίο στόχευε στην καταπολέμηση ενεργείας και στην γραμμή βοήθειας κακοποιημένων παιδιών και γυναικών με στόχο την κακοποιημένη γυναίκα και αναπτύχθηκε περαιτέρω καθώς ενέτεινε και ο ρόλος της στο συγκεκριμένο τομέα. Το πρόγραμμα Διέξοδος, για το οποίο πραγματοποιήθηκε ενημέρωση χθες από την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων Βάσο Κόλλια, συνολικού προϋπολογισμού 69.400 ευρώ, στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, καθώς και στην αρρωγή θεμάτων έμφυλης βίας. Ένωση Κυριών Δράμας έχει
ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Διέξοδος. Το πρόγραμμα αυτό έχει βγει μέσα από την Γενική Γραμματεία της Ισότητας των Δύο Φύλων. Το πρόγραμμά μας θα διαρκέσει 2 περίπου χρόνια. Σκοπός του προγράμματος είναι σήμερα είναι η πρώτη που κάνουμε συνάντηση. Γι' αυτό βεβαίως είναι και η ίδια εδώ η κυρία Κόλλη και θέλω θερμότατα να την ευχαριστήσω. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας. Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί έμφυλη βία και όχι μόνον. Το πρόγραμμα λέει 100. Εμείς βέβαια δεν πρόκειται να εκπαιδεύσουμε μόνο 100, θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, γιατί όπως είναι γνωστό η Ένωση Κυριών, η οποία πλέον έχει αποκτήσει μια τεχνογνωσία σε ό,τι έχει σχέση με τα κοινοτικά προγράμματα, υλοποιούμε δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια, δεν σταματάει το πρόγραμμά της μόλις σταματήσει η χρηματοδότηση και το γυναίκες απασχόληση λειτουργεί κανονικά, αλλά και η γραμμή βοήθειας. Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και με το Διέξοδος. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που έλεγα, ότι δεν πρόκειται εμείς να περιοριστούμε μόνο στον αριθμό που ορίζει το πρόγραμμα στις 100 γυναίκες, γιατί μας ενδιαφέρει να εκπαιδεύσουμε και γυναίκες οι οποίες ναι μεν δεν έχουν υποστεί έμφυλη βία, όμως πιθανόν να έχουν κάποια φίλη, κάποια γνωστή ή εν πάση περιπτώσει το βάθος της ζωής τους, στη μετέπειτα ζωή τους δεν μπορούν να ξέρουν τι μπορεί να τις προκύψει. Θα κάνουμε κι άλλες ημερίδες, θα κάνουμε ένα workshop και βεβαίως θα κάνουμε και έναν απολογισμό 3 χρόνια μετά από την υλοποίηση του πρώτου προγράμματός μας. Τι κάναμε δηλαδή, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τις γυναίκες τις οποίες έχουμε τακτοποιήσει σε διάφορες εργασίες, παρακολουθούμε την πορεία τους και βέβαια ο επόμενος στόχος είναι οι γυναικοί συνεταιρισμοί που προσεχώς θα σας ανακοινώσουμε και αυτό το πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Βάσο Κόλλη, του Υπουργείου Εσωτερικών, μίλησε στην Αλφα Τηλεόραση για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για τους λόγους που αυτή υπάρχει, καθώς και για το τι μπορεί να γίνει για την εξάλληψή της. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ είναι η Ένωση Γυναικών Δράμας. Ένας τόσο παλιός, αλλά συνάμα τόσο σύγχρονος, μοντέρνος, αλλά και δραστήριος και δημιουργικός και αποτελεσματικός σύλλογος γυναικών. Η Ένωση Γυναικών Δράμας, υλοποιεί ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο ενίσχυσης των ΜΚΙΟ της Γραμματείας Ισότητας και η απόψινή ημερίδα, ένα από τα κομμάτια που θα αναπτύξουμε, είναι και η ενδοοικογενειακή βία. Στοιχεία έχουμε για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας αρχικά? Ξέρετε, έχουμε αρχίσει να έχουμε τα τελευταία χρόνια από τότε που έχουμε αρχίσει και αναπτύσσουμε δομές. Αναφέρομαι καταρχάς στις δομές της ισότητας, τόσο τη τηλεφωνική γραμμή όσο και τα συμβουλευτικά κέντρα και τους ξενώνες. Κάποια στοιχεία έχει αρχίσει να έχει πλέον η ελληνική αστυνομία, όσο και η ιατροδικαστική υπηρεσία με την οποία έχουμε συνεργασία. Τα οποία μας λένε τι? Προσέξτε να δείτε. Μας λένε ότι το φαινόμενο υπάρχει. Να δούμε δύο πράγματα. Η κρίση ίσως το έχει αυξήσει, σίγουρα μάλλον το έχει αυξήσει ποιοτικά, ίσως όχι ποσοτικά, ακόμα δεν ξέρουμε. Από τη στιγμή που έχουμε τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω ότι έχει αυξηθεί ή όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι ότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, το οποίο πάντα υπήρχε στην κοινωνία μας. Αλλά παλιότερα, επειδή αν θέλετε δεν είχε πολιτεία τις δομές για να στηρίξει τις γυναίκες, ήταν ένα πρόβλημα που το κρύβαμε και λόγω ταμπού κάτω από το χαλί και δεν το βγάζαμε στην επιφάνεια. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που μας δείχνει ότι μία στις τρεις γυναίκες πέφτει θύμα βίας. Υπάρχουν τρόποι επίλυσης αυτού του ζητήματος, αυτού του προβλήματος? Ξέρετε, οι τρόποι είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ δύσκολοι. Πρέπει πρώτα απ' όλα να το θέλει η γυναίκα που έχει πέσει θύμα βίας. Και εδώ έρχεται η δικιά μας συμβολή, να τη βοηθήσουμε με τους κοινωνικούς μας λειτουργούς, με τους ψυχολόγους μας και με τους δικηγόρους μας. Και από εκεί και μετά, τι ακριβώς γίνεται όμως? Από εκεί και μετά η διεργασία που γίνεται είναι να την ετοιμάσουμε αυτήν και τον σύντροφό της, τον σύζυγό της, να ζήσουν μια καινούρια ζωή μακριά από τη βία ή να την βοηθήσουμε να ξεκινήσει μόλις της μια καινούρια ζωή. Έχουμε στοιχεία για το πού οφείλεται η ενδοοικογενειακή βία? Σε πάρα πάρα πολλά, αλλά η κεντρική ιδέα είναι μόνο μία το κεντρικό σημείο. Η αιώνια ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η ιεραρχική εξουσία που παίζεται μεταξύ των δύο φύλων. Κάτι το οποίο, αν μου επιτρέπετε, μπορείτε να το δείτε αν έχετε παιδιά και στο προάβλιο του σχολείου. Το πώς τα κοριτσάκια με τα αγοράκια τσακώνονται μεταξύ τους, ότι τα αγοράκια είναι πιο δυνατά, τα κοριτσάκια πιο αδύναμα. Φέρτε λίγο στο μυαλό σας τα δικά σας σχολικά χρόνια και θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. Βρίσκεται ευρύ επιδισμό για τις επιπτώσεις των έμφυλης βίας, αλλά και την ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Θα πραγματοποιηθούν 2 ημερίδες, μία στην αρχή, αυτή δηλαδή που σήμερα πραγματοποιούμε,
προγράμματα και για μία προτέρωση ακόμη θα κάνουν, θα πραγματοποιήσουν. Ως απολογιστική των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Θα πραγματοποιηθεί επίσης και ένα εργαστήρι, ένα workshop, με τίτλο 3 χρόνια μετά, όπου θα παρουσιάσουμε ενέργειες προώθησης της ισότητας και της πρόληψης και καταπολέμησης του αποκλεισμού των γυναικών από το προηγούμενο εργαστήρι που οργανώσαμε το 2009. Παράλληλα, επιδιώκουμε μέσα από το πρόγραμμα να οργανώσουμε και να υποστηρίξουμε το δίκτυο των εθελοντών που υπάρχει στην Ένωση Γυναικών, στην Ένωση Κυριών, και να το ενισχύσουμε με παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής. Το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Με την υλοποίηση του προγράμματος Διέξοδος επιδιώκουμε την ανάπτυξη της συλλογικότητας και της κοινωνικής συμμετοχής στο μελών της Ένωσης, ανάπτυξη συνείδησης αλληλεγγύης και καταπολέμηση εκφράσεων, ραντισμού και διέξης, εντατικοποίηση της λειτουργίας του φορέα, επιμόρφωση του δικτύου των εθελοντών από ελληνικούς επιστήμονες, ανάπτυξη άμεσων πρωτογενών σχέσεων της Ένωσης και των μελών της με θύματα έμφυλης βίας. Αναβάθμιση και ανάπτυξη των θεσμών του φορέα με δημόσιους και άλλους αντίστοιχους προσανατολισμού φορείς και προνομιακούς μηχανισμούς. Μετά το τέλος της ενημέρωσης, αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε συζήτηση με το κοινό, το οποίο έθεσε ερωτήματα στην κυρία Κόλια και έλαβε τις ανάλογες απαντήσεις. Η περίοδος που ζούμε δεν είναι περίοδος που μπορούμε να φτιάχνουμε ξεχωριστά προγράμματα για την κάθε κοινωνική ομάδα, για την κάθε πολιτισμική ομάδα ή για την οποιαδήποτε ομάδα. Επομένως, όπως έχει τη δυνατότητα η κάθε γυναίκα να προσκεφθεί στο συμβουλευτικό μας χέρι, να ζητήσει τη βοήθεια της ψυχολόγου μας και της κοινωνικού μας λειτουργού, το ίδιο έχει μια γυναίκα Ρωμά. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να σας πω και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε όλοι, να το σκεφτούμε όλοι πάλι από την αρχή. Τόσο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, όσο και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, έχουν εξοδευτεί άπειρα χρήματα προκειμένου να ενσωματωθούν οι Ρωμά στην κοινωνία μας. Αυτό το πείραμα, γιατί απέτυχε, θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Αυτό που μπορώ να σας πω και είναι αρχή μας στην αδιαισότητα είναι ότι οι Ρωμές μας αφορούν όλους τους πολίτες. Το πρόβλημα της γυναίκας Ρωμά, πιστεύω ότι είναι το ίδιο με το πρόβλημα με την γειτόνισά σας. Μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Επομένως και η γυναίκα Ρωμά και η Τσιγκάνα έχει το δικαίωμα να πάει στο συμβουλευτικό κέντρο στο Ξενώνα ή να τηλεφωνήσει στη γραμμή 15900 και να πάρει ψυχολογική στήριξη ή ό,τι άλλο χρειάζεται. Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνες του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας μια υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου σε βάρος ενός Έλληνα 21 ετών και συνελήφθη ένας 27χρονος. Συγκεκριμένα, μετά από τις σχετικές έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας για την υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου σε βάρος ενός Έλληνα 21 ετών, προέκυψαν τα στοιχεία σε βάρος ενός 27χρονου Έλληνα, κατά του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Αναλυτικότερα, ο δράστης την 4η 9η του 2013 εξαπάτησε τον 29χρονο, πείθοντάς του να το καταθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ ως προκαταβολή για την αγορά κινητού τηλεφώνου, το οποίο διέθετε προς πώληση μέσω ηλεκτρονικής σελίδας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 27 θα αποσταλεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας. Χαμένη στη μετάφραση για το περιεχόμενο που μπορεί να λάβει η έννοια της έξυπνης ανάπτυξης. Βρίσκονται εν μέσω προεκλογικών υποχρεώσεων οι περιφέρειες της χώρας που καλούνται να σχεδιάσουν το νέο ΕΣΠΑ στη βάση των αυστηρών κατευθύνσεων που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έννοιες όπως έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία, όχι με μια γενικόλογη διατύπωση, αλλά με απτά και βιώσιμα αποτελέσματα, καλούνται να λάβουν σάρκα και οστά μέσα από το σχεδιασμό συγκεκριμένων έργων και δράσεων που θα υπηρετούν με ευλάβεια τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2020. Η υλοποίησή τους θα πρέπει να συνδυάζεται με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και τακτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αναστολή πληρωμών ή ακόμη και σε απαίτηση για επιστροφή χρημάτων από το νέο πρόγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο τα αρμόδια υπουργεία όσο και οι περιφέρειες θα πρέπει να υποβάλουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου τις προτάσεις τους για τη διαμόρφωση του κάθε επιχειρησιακού ή περιφερειακού προγράμματος. Στόχος είναι τα σχέδια να υποβληθούν το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το νέο ΕΣΠΑ να ενεργοποιηθεί παράλληλα με το υφιστάμενο που θα τρέχει έως και το 2015.
σε όρους χρημάτων, αυτό σημαίνει ότι αν ο προγραμματισμός εξελιχθεί ομαλά, η χώρα μας έχει στη διάθεσή της υπόλοιπα 5,8 δις ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ και 19,7 δις ευρώ από το νέο που καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Πιστή στην πολιτική επιλογή για ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την αυξημένη συμμετοχή τους τόσο στον σχεδιασμό των προγραμμάτων όσο και στην υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβουν. Έτσι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο υφιστάμενο ΕΣΠΑ, που μεγάλο μέρος των κονδυλίων το είχαν χρεώσει τα περιφερειακά προγράμματα, αλλά τα έργα υλοποιούνταν ουσιαστικά από τα Υπουργεία, προκαλώντας την κρίνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, το νέο ΕΣΠΑ αναθέτει την πλήρη διαχείριση των κονδυλίων που θα τεθούν στους αρμόδιους. Οι περιφέρειες θα κληθούν ούτε λίγο ούτε πολύ να προτείνουν και να υλοποιήσουν έργα έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης και δράσης κατά του κοινωνικού αποκλεισμού ύψους 4,6 δις ευρώ. Το ποσό αυτό αναμένεται να διευρυνθεί κατά 30%, δηλαδή περίπου 1,5 δις ευρώ μέσα από το μερίδιο που τους αναλογεί από τα κονδύλια του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 4,2 δις ευρώ, ανεβάζοντας τα υποδιαχείριση κονδύλια πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκδήλωση αφιερωμένη στους τρεις ιεράρχες πραγματοποίησε η Εταιρεία Δραμηνών Μελετών σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Προσοτσάνης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετρούσας. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρούσας και βασικός ομιλητής ήταν ο θεολόγος Αντώνιος Σπύρος. Με τους συγκεκριμένους συντελεστές της και κυρίως την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών, της οποίας η εμπειρία και το επίπεδο των εκδηλώσεων τιμά και τη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε χαρούμενοι λοιπόν που ο Δήμος Προσοτσάνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρούσας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου της Πετρούσας είναι συνδιοργανωτές μαζί με την Εταιρεία Δραμηνών Μελετών, η οποία προ καιρού μου είχε υποσχεθεί μία εκδήλωση στο Δήμο και να δει σήμερα κοντά μας για να ακούσουμε όλα αυτά από ποιον έχει σημασία και από ποιον. Από τον Αντώνη τον Πύρο, ένα εκλεκτό τέκνο της Πετρουσαϊκής και της Δημοτικής Κοινωνίας. Καλημέρα σας κύριε Βουλευτά, καλώς ήρθατε. Ο οποίος θα μας αναπτύξει σε σχέση με τους τρεις ιεράρχες. Και νομίζω ότι και αυτό ακόμη σήμερα πρέπει να το τονίσουμε, καθώς η πολιτεία μέσα στην απελπισμένη της προσπάθεια να συμμαζέψει κάποια πράγματα, κάνει και λάθη. Η κατάργηση της αργίας των τριών ιεραρχών με βρίσκει εμένα προσωπικά τελείως αντίθετο, γιατί αν θέλουμε να κάνουμε αύξηση του διδακτικού έτους ή αύξηση των διδακτικών ωρών, δεν θα πρέπει να χτυπήσουμε αργίες οι οποίες έχουν να παίξουν ρόλο όχι με την ξεκούραση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά με την τιμή που πρέπει να προσάψουμε σε αυτές τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες. Ας αφήσει λοιπόν αυτή την αργία η πολιτεία και ας παρατείνει το σχολικό έτος με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι πράγματι σε αυτή την παγκοσμοποίηση θυσιάζουμε πολλά πράγματα. Θυσιάζουμε τις Κυριακές Αργίες, γιατί νομίζουμε ότι το εμπόριο έχει πάσχει σε αυτό ακριβώς το σημείο και όχι σε άλλα σημεία. Κύριε Προκοπή, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και προσπαθούμε να ισοπεδώσουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παράδοσή μας, με την πολιτική μας κληρονομιά. Είναι το χειρότερο. Αν κάτι μας κράτησε ως Ελλάδα, ως ελληνισμός αν κρατήθηκε, ήταν πράγματι γιατί διατήρησε αυτές τις ρίζες, αυτές υποκρατούν και αυτές πρέπει να ποτίζουν διαρκώς και μονίμως. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας και την ηθική και υλική βοήθεια των τοπικών αρχών, αλλά και με τη δική σας αγάπη, τιμούμε σήμερα τους τρεις μεγίστους φωστήρες του Θρησιλίου Θεότητος. Και παράλληλα, τελούμε τη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, δηλαδή τη γιορτή των Γραμμάτων. Ο νομπελίστας μας, ποιητής, ο Γιώργος Σεφέρης, έλεγε «Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις και από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου. Και επειδή οι αρχές αυτές είναι αληθινές, πρέπει να μην ξεχνούμε πως υπάρχει μια καλή παιδεία
εκείνη που ελευθερώνει και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον εαυτό του. Και μια κακή παιδεία, εκείνη που διαστρέφει, που αποστεγνώνει και είναι μια βιομηχανία που παράγει τους ψευτομορφωμένους και τους νεόπλουτους της μάθησης, που έχουν την ίδια κύβδηλη ευγένεια με αυτούς τους νεόπλουτους του χρήματος. Οι πόλεμοι, γράφει ο Χρυσόστομος, γίνονται από τον έρωτα για τα χρήματα, ενώ ο Βασίλειος διαρωτάται ως πότε θα κυβερνά ο πλούτος που είναι η αιτία του πολέμου. Και ο Γρηγόριος λέγει, μητέρα των πολέμων είναι η κλεονεξία. Οι πόλεμοι με τη σειρά τους γεννούν την υψηλή φορολογία, που είναι η αυστηρότατη καταδίκη των πολιτών. Τέλος, οι τρεις ιεράρχες μίλησαν για την αξία της παιδείας. Δίδαξαν αγωγή και παιδεία και μίλησαν για την κοινωνική καταξίωση του ατόμου ως προσώπου. Στη διδασκαλία τους υπάρχει συγκερασμένη η αρετή και η παιδεία με την ορθόδοξο πίστη και η θύραθεν φιλοσοφία με τον χριστιανισμό. Τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία της αγάπης, της αλήθειας και την επιείκεια στο έργο των διδασκών του. Μίλησαν για σεβασμό και προσοχή στις ιδιαιτερότητες των νέων, προκειμένου να διαμορφωθούν σε ελεύθερες προσωπικότητες με κοινωνική αξία και οντότητα. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε η Δημοτική Παράταξη ενών με τη δράμα του Χριστόδουλου Μαμσάκου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της κοπής της Βασιλόπιτας ανακοινώθηκε και η συμμετοχή του χειρούργου Κώστα Μπλούχου στο ψηφοδέλτιο της παράταξης. Θέλουμε με τον ιερέα μας να κόψουμε τη Βασιλόπιτα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε την εκδήλωσή μας. Σαν την γην εξήλθεν ο φόβος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου. Διού Θεό πρεπόσε το μάτι σας, την φύση των όντων ετράνων σας. Αν των ανθρώπων ήθηκατε κόσμοι σας, βασίλειον ιεράτευμα, πάτερος ιεμ. Χριστόν τον Θεόν νικέτευεν, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Είστε εδώ για να μην νιώθουμε ξένοι στον ίδιο μας τόπο. Είμαστε σήμερα εδώ για να μην παίξουν στα ζάρια τα όνειρά μας. Μου ζητήθηκε από τον κύριο Μαμσάκο να συμμετάσχω στην προσπάθεια που κάνουν. Μετά από αρκετή σκέψη και συνειδητοποίηση ότι η προσπάθεια είναι ειλικρινής και δεδομένης της ανθρώπινης ποιότητας που συμμετέχει στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, αποφάσισα και εγώ να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις και να δραστηριοποιηθώ για τον τόπο. Αυτό που έχω να πω, νιώθω υποχρεωμένος απέναντι σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συμπολίτες μου που τιμήσανε αυτή μου την εκδήλωση. Πραγματικά σήμερα ο κόσμος έδωσε το μήνυμα. Ένα μήνυμα που μας λέει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθειά μας, να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πριν 1,5 χρόνο. Ούτε πετάμε στα σύννεφα, ούτε θέλουμε να πούμε μεγάλα λόγια. Πάντα προσγειωμένοι και πάντα με την αγάπη του κόσμου που μας δίνει την όθηση να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Η προσέλευση του κόσμου ήταν καταπληκτική. Υπήρχαν εκατοντάδες συμπολίτες μας που στηρίξανε αυτή την εκδήλωσή μας. Όσο για την συμμετοχή του φίλου μου γιατρού, του κυρίου Μπλούχου, θεωρώ ότι είναι μια υποψηφιότητα που προσθέτει στην παράταξή μας, που δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε απέναντι στον κόσμο και να πούμε ότι έχουμε σοβαρές υποψηφιότητες και το καλύτερο ψηφοδέλτιο που υπάρχει σήμερα ως Δημοτική Αρχή, και να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μου υπομονές και αντοχές στις δύσκολες μέρες που περνάνε, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των συμπολιτών. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.
Την καθιερωμένη κοπή τη Βασιλόπιτα το πραγματοποίησε και ο Σύλλογος Γυναικών Δράμα σε γνωστό καφέ μπαρ της. Δράμα μέσα σε ένα πολύ φιλικό κλίμα. Σήμερα, 1η Φεβρουαρίου, έχουμε την κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Γυναικών Δράμα. Σκοπή του Συλλόγου μας είναι η διατύπωση θέσεων και η ενημέρωση των γυναικών για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ταξικά και φυλετικά. Η αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης της γυναίκας, η ένταξή της στους κοινωνικούς αγώνες για την ισοτιμία της, η διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων της στη μόρφωση, στην εκπαίδευση και στην εργασία. Η ενθάρρυνση, βοήθεια και στήριξη των γυναικών για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας μας. Η ένταξη και η δραστηριοποίηση στον εργατικό και μαζικό λαϊκό κίνημα, η διαπίστωση θέσεων και προτάσεων για την τρέχουσα πολιτική και γι' αυτό καλούμε όλες τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να συσπηρωθούν με το σύλλογό μας και να αγωνιστούν για τα δικαιώματά μας. Καλή χρονιά. Τη θεατρική παράσταση «Τα άγουρα χρόνια» ανέβασε η θεατρική ομάδα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας στο Δημοτικό 2. Η παράσταση ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, πραγματοποιώντας παράλληλα και έναν απολογισμό των έως τώρα δρασεών του. Να πίνεις μπροστά στο παιδί, τι παράδειγμα του δίνεις? Ενώ εσύ που το καταπέζει είναι καλύτερα. Και βέβαια, ούτε να το κάνει ένα σωστό άνθρωπο. Ένα σωστό υπάλληλο δεν θα πει. Το γιο σου κέρδισε μόνο. Κάνεις λάθος. Πότε με υποστήριξε το παιδί? Με την ακαδημία, τη δουλειά ή με εκείνο το πράσινο κουστούμι που κόλαψε? Ευτυχώς που κατέστρεψα. Εσύ το έκανε λοιπόν. Ναι, έκανε ευχαριστήθηκα για δούσα για μια εβδομάδα. Πώς σου λέμε το τάξι. Α, η λόγια ρε. Του εμπόρια. Για πράγματι, το ξέρεις ότι όλοι στο σχολείο το χωροέτρα μου. Ξέρεις πώς το φόρεσαν. Πρασινάκια. Μα εγώ προσπαθούσα να βοηθήσω την κατάσταση. Ποια κατάσταση, με τις κουκκίνες. Α, έκανα αυτό το βάζει και κουμπιά, ξύλους κρύπτου για κουμπιά. Ας εδώ λοιπόν. Πόση σύνταξη έπαιρνες, παιδί. Ένα νοήσω να τον αγόραζες, θα έχεις δει το πρόβλημα. Αρκετά λοιπόν εξαφανίσου. Ναι, όλα τις τρίμα. Έτσι, μπράβο. Α, και τους χαιρετισμούς μου στο γιο σου, τον Λέκη. Δεν υποφέρεσαι πια. Καλώ το γιο μου. Καλημέρα, μητέρα. Καλημέρα, γράμμα. Α, είστε κόρη. Τι το μαγειρεύσεις? Θα πάμε κάτι πρόχειρο. Ήμασταν απασχολημένοι όλο το πρωινό. Μας είχε καλέσει ο ασφαλιστής στο γραφείο του. Για ποιο λόγο? Για την ασφάλεια της ζωής του παπάκι. Η ημερομηνία καταβολής της δόσης είναι μέχρι αύριο. Δεν είναι μόνο αυτό, Λέκη. Α, ναι. Θα πρότεινε και ένα καινούριο συμβόλαιο με μεγαλύτερη απόδοση. Τι απόδοση? Αν αυξήσουμε τη μηνιαία δόση κατά 25 γυναίες ακόμα, τότε το ποσό που θα εισπράξουν στα 75 στο θάνατό του θα είναι τουλάχιστον 1.000 λίρες. 1.000 λίρες? Επιτέλους, ας προσφέρει κι αυτός κάτι. Δεν είναι εδώ. Πρέπει να το μέσω στο συμβόλαιο, μητέρα. Να, εδώ. Σταμάτα, μητέρα. Και εσύ, Λέξη, σταμάτα επιτέλους αυτή τη αφήγηση. Μα γιατί, αγαπητή μου. Είναι μια πολύ καλή επένδυση. Μην με στεναχωρείς όμως. Μαμά! Μαμά, παππού! Τι κάνει ένα αυτά να πει? Ο παπάκας είναι, παιδί μου. Ο παπάκας, μαμά. Εξαφανίστηκε. Δεν το βρίσκει κανείς από το πρωί. Μα τώρα πού πήγε? Στο καφενείο, κοίταξες. Στο δικηγόρο, μήπως? Όχι! Και πουθενά, πουθενά σε σχέρω. Σταυρούλα Δράμογλου, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Κάνε την παράσταση που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Ακριβώς. Πρόκειται για τα Άγουρα Χρόνια. Είναι μια παράσταση με εραστέχνες ηθοποιούς από το θεατρικό εργαστήρι του Κέντρου Διαβίου Μάθησης Ανηλίκων. Είναι η πρώτη πανελλαδική παράσταση σε νεοσύστατο Κέντρο Διαβίου Δράμας. Είχαμε κάποιες πρωτιές, όπως σας έχει πει και ο κύριος Αντιδήμαρχος, για το Κέντρο Διαβίου. Είχαμε πρώτο ταινιάκι, μια πρώτη παράσταση πανελλαδικά, όπως είχαμε και 1.000 αιτήσεις και παραπάνω από τους εκπαιδευόμενους στο πρώτο εξάμηνο. Είναι μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Είναι έργο εποχής. Να πω ότι όλο αυτό το εγχείρημα έγινε μέσα σε 1,5 μήνα. Γράψαμε έργο, δουλέψαμε σαν ομάδα παραγωγής, σαν ένας πραγματικός επαγγελματικός θίασος. Σας περιμένουμε.
Ελπίζουμε να το διασκεδάσετε και γιατί όχι να προσκελκύσουμε και άλλα παιδιά και μικρούς και μεγάλους στο κέντρο διαβίου μάθησης για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε ό,τι θεματικό πεδίο θέλουν. Ευχαριστώ. Μεθυσμένος θα ήταν σίγουρα. Να, όρισε για το καπέλο. Το βρήκα πήρα το σκοβάρτο. Στο φάρτο. Ναι. Στην αστυνομία πήγες. Όχι, δεν πρόλαβα. Στο νεκροκομείο. Πάω στο τμήμα. Μόλις έχω τα νέα, θα έρθω αμέσως. Μα τι είναι αυτά που λες. Πώς δεν πήγαμε χτες στον ασφαλιστήριο. Αν είχα δικογραφεί σε βόλευτες, τώρα θα έκανε 25% αύξηση στο κεφάλι. Σταμάτα πια. Άνθρωπος είναι, δεν είναι τράπεζα. Τώρα τι κατάσταση, θα συζητούμε το μέλλον της οικογένειας μας, αγαπητοί. Δεν τα θέλω τα λεφτά. Δεν θέλω να κάνω κρίματα από τον πατέρα μου. Μη βιάζεσαι, Λέκη. Ας να δούμε τι θα γίνει πρώτα. Εγώ ήθελα απλά να την προετοιμάσω. Αν είχαμε υπογράψει τώρα θα ήταν όλα τελειωμένα. Δεν το ψάχνω, το δεν μπορώ να το βρείτε. Να προλάβετε να υπόγραφε. Ας τον κατάφερε και ο Βάλτος. Συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 100 πραγματοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι αγώνας ανωμάλου δρόμου που διοργανώνει εδώ και 8 χρόνια ο ΕΑΣ Σέγας Δράμας προς τιμήν του Νίκου Βαρδίρκα. Διοργανώθηκαν και φέτος από τον ΕΑΣ Σέγας Δράμας προς τιμήν του Νίκου Βαρδίρκα οι αγώνες ανωμάλου δρόμου με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τους 100 και μάλιστα όπως σημειώνει και ο πρόεδρος του ΕΑΣ Σέγας Δράμας ο κ. Κουρομιχαλάκης υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε οι αγώνες αυτοί να ενταχθούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι θεσμοθετημένοι να γίνονται κάθε χρόνο την Άνοιξη. Έρχονται άτομα από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι προς τιμήν του Νίκου του Βαρδίρκα, του συναδέλφου που ήταν πρωταθλητής Ελλάδος και Βαλκανιονίκης. Είναι ο 8ος γύρος της πόλης της Δράμας. Θέλουμε να θεσμοθετηθεί και να γίνει ακόμη καλύτερος και να έχουμε να μπει στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ και να είναι κανονικά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα ο γύρος της Δράμας. Ικανοποιημένος από την συμμετοχή. Η συμμετοχή κάθε χρόνο πηγαίνουμε και καλύτερα. Φέτος πρέπει να είναι πάνω από 100 άτομα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία γιατί και ο καιρός είναι δύσκολος και η οικονομική κατάσταση για όλους είναι δύσκολη. Τι ηλικία συμμετέχουνε? Για τους μεγάλους που τρέχουν τα 10 χιλιόμετρα είναι κάθε ηλικία από την μικρότερη μέχρι και τη μεγαλύτερη. Τους έχουμε χωρίσει σε 4 κατηγορίες. Έχουν γίνει 1500 μέτρα για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων και έχουμε και τα αμαία 600 μέτρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να δούμε τώρα τι προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.